10 Μαΐου 2023. Σήμερα αποφασίσαμε να δανειστούμε κάποια λόγια από το Project The Journal, γιατί είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτή τη σκέψη. Κάποτε λοιπόν μας εκμυστηρεύτηκε κάποιος ένα μυστικό. Ένα μυστικό που σήμερα αποφασίσαμε να το κάνουμε πράξη. Οι ιδέες μας είχε πει ότι είναι ζωντανά πλάσματα. Συλλαμβάνονται από τη συνείδησή μας μέσω της έμπνευσης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τις εχμαλωτήσουμε στο χαρτί. Ξέρετε, στην αρχή είναι αντίθεσες και πολύ εύθραστες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να καταγραφούν και να περάσουν το συντομότερο δυνατό στο εργαστήριο της φαντασίας μας, όπου εκεί θα καταστρωθούν συγκεκριμένα πλάνα για να καταφέρουμε να τους δώσουμε υλική υπόσταση. Μας είχε τονίσει να μην μείνουν για πολύ καιρό όμως στη φαντασία μας, διότι εκεί τρυπώνει η αμφιβολία, η απεσιοδοξία, η κριτική άλλων ανθρώπων και ο φόβος τη σκοτώνει πριν καταφέρουν να γεννηθούν σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζω πρέπει να επισπεύσουμε το project. Ναι, νομίζω σήμερα είναι η ζωή μου φέρνει, ξέρεις, ένα... Δεν θα κρυφτώ ότι για πολύ καιρό, ίσως και για χρόνια, ήμασταν δολοφόνοι ιδεών. Αυτό όμως αποφασίσαμε να το σταματήσουμε με το project Δράση Διαφορετικά, όπου και πρεσβεύει όλες αυτές τις διδαχές. Σήμερα λοιπόν, λάβαμε ένα μήνυμα από ένα διαδικτυακό φίλο, όπου μοιράστηκε την ιδέα του μαζί μας, γιατί είδε τη δράση μας και πίστεψε στο όραμά μας. Μόνο μέσα από τη συνήθεια, φίλε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Μας είπε να δημιουργήσουμε ένα μικρό κίνημα. Ένα κίνημα που θα αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να αφήσουν αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν. Και ξεκινάμε τουλάχιστον... Ας δημιουργήσουμε ένα hashtag, όπου θα χρησιμοποιούμε κάθε φορά που εφαρμόζουμε τη νέα συνήθεια. Τη συνήθεια του να μαζεύουμε έστω και μία σακούλα τη φορά. Όπου πηγαίνουμε για κάμπινγκ θα φεύγουμε πάντα με μία μεγάλη σακούλα. Τι θα κάνουμε? Πάντα θα φεύγουμε με μία μεγάλη σακούλα για μας. Άρα λοιπόν, για να καταφέρουμε να επηρεάσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να εντάξουν αυτή τη νέα συνήθεια στην καθημερινότητά τους, θα δημιουργήσουμε το hashtag μία σακούλα κάθε φορά που την εφαρμόζουμε. Σακούλα, μαζεύσαμε. Λίγα πραγματάκια, αλλά σημασία έχει η συνήθεια, όπως είπαμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή τα δύο χέρια να γίνουν δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες. Και τότε, ίσως η πίσω αυλή του σπιτιού μας γίνει η παιδική μας χαρά. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε να αφήσουμε λίγο καλύτερο τον κόσμο από ό,τι το βρήκαμε, αλλά πιστεύω μπορούμε να γίνουμε το παράδειγμα για τις νέες γενιές. Να δείξουμε τον δρόμο στα παιδιά μας και να τους μεταδώσουμε την ιδέα ότι αυτόν τον κόσμο δεν το κληρονομήσαν από εμάς, αλλά το δανείζονται από τα παιδιά τους. Με αυτό το βίντεο θέλουμε να δώσουμε φωνή και υπόσταση σε αυτή την ιδέα. Να προσκαλέσουμε όλους τους ανθρώπους που κάνουν τις δικές τους προσπάθειες και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για κάτι μεγαλύτερο. Πέρασαμε 48 ώρες καταγράφοντας και ντύνοντας αυτή τη σκέψη με ό,τι πλάνο είχαμε στο αρχείο μας για να την παρουσιάσουμε σε όλους εσάς. Από σήμερα λοιπόν βρίσκεται ανάμεσά μας, περιμένοντας να μεγαλώσει. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε διατεθειμένοι να της δώσουμε φωνή. Εσείς είναι το ερώτημα. Πώς μπορείτε να τη βοηθήσετε να μεγαλώσει? Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.